Μάγκες, δίνω στο λόγο μου. Όποια κοπέλα, όποιος άντρας θα είναι στη συνέχεια στο κανάλι και τα γράψει και τα αφήσει μήνυμα και τα το βλέπω συνέχεια στο κανάλι, όποτε θέλει, ένα μήνα δηλαδή αν το βλέπω συνέχεια στο κανάλι, όποτε θέλει μπορεί να έρχεται διακοπές εδώ Μαντρίδης να μένει τζάμπα σε μένα. Και φαγητά και αυτά για σπίτι, εγώ τα το, ό,τι θέλει τα και από μένα, δωρεάν, τα καλύτερα, τα πιο ακριβά. Μπορεί να πάρει ό,τι θέλει από το ψυγείο μου είναι πάντα γεμάτο. Δηλαδή, όποια κοπέλα, και τρεις κοπέλες και δύο κοπέλες ή ζευγάρι, άμα είναι μία κοπέλα και ένα άντρας και φιλαράκια μου, άμα θέλετε, ελάτε σε μένα εδώ, όποιος θέλει από την Ελλάδα και είναι φιλαράκι μου από παλιά και τέλει, ελάτε σε μένα λίγο εδώ, γιατί θέλω και εγώ λίγο έτσι, γιατί είμαι πολύ μόνος μου και θέλω και εγώ κάποιος. Παρακολουθήστε το βιντεάκι, γιατί τα βλέπετε και ολόκληρο το σπίτι στο τέλος. Παρακολουθήστε και ακούστε τώρα τι έγινε. Καλημέρα μάγκες, καλημέρα σε όλους. Περπατάω τώρα, αυτά κουνέται το κινητό γιατί τρέμουν και τα κέρια μου. Από άγχος και αυτά πως έχω εγώ, τρέμουν και τα κέρια μου. Ακούστε εδώ τώρα τι μήνυμα μου στείλε ένας. Λέει, έφυγες στην Ισπανία και κατάντησες να μένεις στην Καβάντζα. Άκου λίγο, κατάντητες να μένεις στην Καβάντζα. Άκου λίγο, αυτό το σπίτι δηλαδή το έκανε Καβάντζα. Τώρα δεν ήθελα να πάω σπίτι στο λόγο μου, αλλά τώρα πάω να του κάνω όλο το σπίτι βίντεο, γιατί τελευταία φορά έχω δει τώρα, μόλις μου έγραψε αυτός Καβάντζα και αυτά, κοίταξα και εγώ το σπίτι να δω, γιατί το κάνει Καβάντζα ρε πούστη μου. Είναι παλιό δεν λέω, αλλά δεν είναι και Καβάντζα. Ρε φίλε, τεσσάρι είναι, τρία ντομάτια και μαζί με το σαλόνι έχει τέσσερα ντομάτια, δύο μπαλκόνια. Το μπάνιο, άμα κάθεται να σκεφτείς, είναι καινούριο, το είδες. Δεν είναι και τόσο σάπε που το λες εσύ, είναι σε ωραίο περιοχή εδώ που μένω εγώ. Κατάλαβες. Τώρα και στην Ελλάδα έχουν ανεβαίνει τιμές. Αυτό και στην Ελλάδα, φιλαράκι μου, τώρα, ακούσε με εδώ. Τώρα αυτό και στην Ελλάδα, ακούσε με εδώ καλά. Δεν θα το βρεις χωρίς 4,5-5 εκατοσάρικα με τίποτα. Αυτό που σου λέω εγώ, τα βρεις τώρα δηλαδή στην Ελλάδα σπίτι. Τριάρι, τεσσάρι, δεν είναι τριάρι, είναι τεσσάρι μαζί με το σαλόνι. Με τρία ντομάτια, με σαλόνι, με δύο μπαλκόνια, με κουζίνα, με hall, με όλα αυτά τα βρεις και μπορείς δηλαδή αν θέλεις πλύνεις τα ρούχα σου, αν πλένεις τα ρούχα σου μπορείς να τα βάλεις και πάνω στο τελευταίο όροφο, καταλαβαίνετε πως μένω εγώ στο τρίτο, μπορώ να πάω δηλαδή, έχετε τέσσερα όροφους εκεί πολυκατοικία, μπορώ να πάω δηλαδή στο τελευταίο όροφο και κύριε μάγκες, καταλαβαίνετε να πλύνω. Να πλύνω, πώς λέγεται, όχι, να αφήσω να στεγνώσουν τα ρούχα μου. Εγώ ψώνιζα πλυντήριο, ρε μάγκες, τι τσουγκούνα είναι αυτή εδώ που μένω, ρε μάγκες. Σκεφτείτε λίγο αυτή, έχει 5-6 σπίτια που τα νοικιάζει. Μένω και μόνος μου, ρε μαλακά, μου είπε να μην φέρω άλλο στο σπίτι. Και του είπα εγώ τότε, του είπα, αφού είναι τεσσάρι μαζί με το σαλόνι, γιατί έτσι είπε και αυτή τεσσάρι. Καταλαβαίνετε, το σαλόνι αυτό το βλέπουνε τεσσάρι, το βλέπουνε μαζί με το σαλόνι. Έτσι μου, όταν πήγα να το δω, εγώ αλήθεια να σας πω, ήθελα να βρω ή μια γαρσονιέρα, όχι μικρή γαρσονιέρα, αλλά έχει 50-55-60 τετραγωνικά εκεί. Μια γαρσονιέρα λίγο μεγάλη ή ένα σπίτι με δύο ντομάτια και σαλόνι, ήθελα να βρω. Δεν ήθελα να βρω ένα σπίτι τόσο μεγάλο σαν αυτό. Αλλά αυτό το βρήκα, εδώ είναι δύσκολα. Εδώ δηλαδή να νοικιάσεις. Κοιτάξτε ίντερνετ, δεν το λέω μόνο εγώ, κοιτάξτε σε όλα τα site. Δηλαδή το πιο ευθύνο όπως αυτά που είναι τώρα στην Ελλάδα, που είναι τα σάπια, που είναι σάπια με 3 εκατοσάρικα. Αυτά που είναι τώρα στην Ελλάδα με 3-3,5 εκατοσάρικα, που είναι σάπια, λέμε. Γιατί έχουν ανεβεί πολύ τιμές και στην Ελλάδα. Περίπου διπλασιαστήκανε. Διπλά έχουν γίνει τιμές από τότε. Καταλαβαίνετε. Ένα τέτοιο σπίτι εδώ, δηλαδή ένα που είναι μπουρντέλο μέσα, που είναι παλιό που... Κοίτα, τώρα βρήκε αυτός να δουλεύει. Έλα ρε από τώρα. Μας καλάει το βίντεο. Ένα τέτοιο σπίτι μπουρντέλο, δηλαδή
θα το βρεις με 9 εκατοσάρικα, 8,5 9 εκατοσάρικα και θα είσαι τυχερός θα το βρεις έτσι. Και θα μπαίνεις χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Και άμα δεν έχεις χαρτιά δεν μπορείς τίποτα να βάλεις το όνομά σου. Και στην Ελλάδα θυμάμαι έτσι ήτανε. Όταν είχα 18 χρονών και πήραμε χανάκι, πήγα να το βάλω όνομά μου και επειδή είχα μόνο αυτότητα, πως είμαι και τώρα εδώ μόνο με αυτότητα, επειδή είχα μόνο αυτότητα, δεν με αφήσανε να το βάλω όνομά μου και το βάλα όνομα μάνας μου, επειδή είπε πρέπει να έχεις κάρτα πράσινη. Και έκανα μετά χαρτιά ελληνικά, καταλαβαίνετε, και μετά μπορούσα να βάλω όνομά μου. Έτσι είναι και στην Ελλάδα, έτσι είναι και εδώ Ισπανία. Και εγώ δεν μπορώ τώρα, εγώ τα ψωνίζω το μηχανάκι. Αλλά θα πρέπει να το πάρω με πλατφόρμα και να το κρατήσω κάτω από σπίτι μου. Ή να το βάλω όνομα αλουνού. Και ξέρετε πως έχω έρθει εδώ, δεν ήξερα κανένας, μόνος μου έτσι. Δεν ξέρω σε ποιον να το βάλω. Να μου το πάρει και όλα. Θέλω να πάρω ένα καλνό. Μπερβέλι το τελευταίο μοντέλο που έχω βγει. Σαν αυτό που μου το κλέψανε, καταλαβαίνετε. Όχι στο παλιό που το έχω ακόμα στην Ελλάδα. Ή σκέφτομαι αν τα βρω ή κάποιος ξέρει ποιος μπορεί να μου φέρει από την Ελλάδα μέχρι εδώ το Μπέρβελι το 3,5 με EBS που έχω εγώ στην Ελλάδα, το παλιό Μπέρβελι. Αυτό το ψώνισα πριν 7-8 χρόνια και το έχω ακόμα. Αν μπορεί κάποιος να μου το φέρει αυτό εδώ, καλύτερα. Δεν θα καλάσω και 8 κιλιάρικα να πάρω το καινούριο. Γιατί να καλάσω 8 κιλιάρικα, θα φέρω αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν γίνεται να φέρω το παλιό Μπέρβελι, αν κάποιος μπορεί να μου πει πόσα λεφτά κοστίζει και θα μιλήσουμε να μου φέρει το μηχανάκι εδώ από... Βεβαίως θα φτιάξουμε χαρτιά και αυτά. Από Ελλάδα να μου το φέρει μαζί της Ισπανία το μηχανάκι μου. Αυτό θέλω. Γιατί μέχρι τώρα έχω νοικιάσει μηχανάκια και αυτά και δεν μ' αρέσει να τα νοικιάσω. 45-50 ευρώ είναι ακριβά. Πριν ήταν 35, αλλά τώρα επειδή είναι καλοκαίρι πήγε 40-45 ευρώ, καταλαβαίνετε. Δεν τα νοικιάσεις σαν πριν. 40-45-50 ήταν. Ένα Μπέρβελι σαν δικό μου 60-65. Για ένα Μπέρβελι παλιό σαν αυτό που έχω στην Ελλάδα τώρα το παλιό ζητάνε 40-45-50 ευρώ. Σκεφτείτε και 55 άλλος ζητάγε. Σκεφτείτε και εγώ το έχω αυτό στην Ελλάδα και κάτι τεζάβα. Αν κάποιος μπορεί να μου το φέρει αυτό εκεί καλύτερα. Θα κρατήσω και τα λεφτά, δεν τα καλάσω 8 κιλιάρικα. Ή μπορεί να κάνει και 9 κιλιάρικα τώρα το καινούριο. 8 κιλιάρικα είναι σίγουρα. Γιατί με περίπου 6,5 κιλιάρικα, 7 δεν θυμάμαι, 6,5 κιλιάρικα το πήρα εγώ. Το τελευταίο που βγήκε 7 κιλιάρικα και το άλλο 6 και αυτό που το έχω τώρα. Γιατί σας είπα, θυμάστε, όταν σας είπα ότι πήρα το μοντέλο Μπέρβελι και μου το πήρανε. Τότε είχα 2. Τι είχα κάποια στιγμή και 3 μηχανές. Είχα το Μπέρβελι, είχα και άλλο ένα αυτόματο και άλλο ένα. Όταν ήρθε Λορένα είχα 3 μηχανές. Όταν ήρθε Λορένα. Να πει Λορένα. Να λέω κάτι ψέματα. Να τώρα σε λίγο, σε 10 λεπτά, 15 λεπτά από εδώ φτάνω στο σπίτι μου και πάω να του κάνω πάλι ένα βίντεο. Δεν έχω πετάξει ούτε τα σκουπίδια τίποτα τώρα. Πάω να πετάξω καλύτερα που πήγα σπίτι και τα σκουπίδια. Αλλά αυτό μήνυμα με νευρίασε που με γύρισε από τον δρόμο για να πάω να του δείξω αυτού επειδή δεν είναι καβάτζα. Κατάντησες να μένεις καβάλια και να κοιτάς σε μικρό τηλεόραση που κοίταγε η γιαγιά μου, άκου λίγο ρε μαλάκα, έτσι είπε. Και άμα λες έτσι, αυτή μήνυμα δεν το βλέπουν όλοι. Να μην γράφετε ούτε λέξη μαλάκα στα μηνύματα, γιατί μετά δεν μπορώ να σας δίνω καρδιά, γιατί δεν το βλέπουν όλοι τα μηνύματα, μπορεί να μην το βλέπω ούτε εγώ. Καταλαβαίνετε, το βλέπουν λίγοι. Και άμα δεν βλέπετε καρδιά, ακόμα και μαλάκα σας είπα να γράφεις στα μηνύματα, δεν το κάνω εγώ, YouTube το κάνει αυτό. Εγώ δεν βλέπω τι μου γράψες, δεν βλέπω, να μην γράφετε έτσι, εντάξει. Πάω σπίτι και σε λίγο θα σου δείξω, εντάξει. Να, εδώ φτάνω σπίτι, βλέπετε που είμαι. Πάω να σου δείξω αυτού, γιατί δεν είναι καβάντζα ρε φίλε. Γιατί αυτό το σπίτι που έχω εγώ τώρα και στην Ελλάδα αυτό κοστίζει 500 ευρώ. Μάγκες, κάποιος γέλαγε αυτό το τηλεόραση, συγγνώμη, αμπύρες που έχω εδώ και νουτέλα που έχω φάει, γέλαγε. Τι να κάνω αφού εδώ στο σπίτι το βρήκα, να και το βιβλίο, γιατί πάω σχολείο να μαθαίνω ισπανικά. Τι να κάνω, εδώ το βρήκα, να, αλλά αυτό εδώ, να κοιτάξτε πως κοίμαμαι, τι έκανα όταν,
Όταν τρώω, κοιτάξτε, όταν κοιμάμαι εγώ, γάμισε τα, κοιτάξτε τι έχω εδώ, κοιτάξτε πώς έγινε. Έτσι, κοιμάμαι και τρώω νουτέλα. Αυτά, κοιτάξτε πώς έκανα το κρεβάτι. Γάμισε τα, σας λέω τώρα. Να, μόνο πλάπωμα. Και αυτό το σεντόνι και αυτό είναι 180 ευρώ. Κατάλαβες, κοίτα τη σπίτι, γιατί η τελευταία φορά έχω δει. Γιατί έχω σε κάση να σας δείξω όλα τα ντομάτια. Δεν σας έχω δείξει όλα τα ντομάτια. Να ρε βλάκα, τηλεόραση δεν μου είπες. Αυτό εδώ τι είναι ρε βλάκα. Αυτό εδώ να, έχω και εδώ ντομάτιο, το βλέπετε, να, κρεβάτι. Αυτά τα είχε όλα μέσα. Αυτό τι είναι ρε βλάκα. Τηλεόραση μικρό, αλλά τα είχε μέσα, τι να κάνω εγώ. Βλέπετε, έχω και εδώ ντομάτιο βλάκα. Κοίτα, να, μπαμ, τουαλέτα. Μου λες σε αμένα γιατί μένω καβάντζα, σαν καβάντζα είναι και έχει μικρό τηλεόραση. Έχει τέτοιο, έχει τέτοιο, έχει τουαλέτα. Κατάλαβες, να, κοίτα εδώ, τα καλύτερα, να. Sensodyne, εσύ έχεις αυτά. Κοίτα, 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 κοίτα. Colgate τέτοιο. Κοίτα πόσα έχω, κοίτα. Άλλο Colgate. Κοίτα εδώ, full. Εσύ τα έχεις αυτά, φίλε. Κοίτα, κατάλαβες, να. Κοίτα, κοίτα, εδώ άλλο ντομάτιο, μικρό, εδώ δεν μένω κατόλου, δεν κοιμάμαι, μικρό. Όλα αυτά τα είχε μέσα, τα κρεβάτια και αυτά τα είχε μέσα. Κουζίνα, είναι φουλ, άμα δεν θέλω να ανοίξω τα ντουλάπα και αυτά τα τελατής. Να, κοίτα, κοκακόλες και τέτοιες πόσες έχω. Κοίτα, εδώ μπανάνες, ό,τι θέλει η καρδιά μου έχω, κατάλαβες και από κάτω, ό,τι θέλει η καρδιά μου, δε μαλάκα. Τι λες μαλακίες και αυτά. Να και κουζίνα σήμερα πετάω και σκουπίδια. Βλέπετε εδώ. Και αυτά έλεγε. Πω 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 ρε φίλε κατάφερες και κάπως έτσι να βλέπεις πως βλέπω εδώ. Έχω, εδώ στη κουζίνα έχω και βλέπω και μπροστά μάλλον είναι εδώ ή πίσω δεν ξέρω. Να και εκεί. Και κάτσε να σου δείξω γιατί βλέπω και από πίσω. Να εδώ κουζίνα. Είπα σήμερα θα πετάξω σκουπίδια δεν γίνεται άλλο. Ξέρετε πως είμαστε εμείς άντρες. Γάμισε τα λέμε σήμερα, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε πόσο σκουπίδια έχω να πετάξω. Κοιτάξτε, μία, δύο, από πως κάνω παραγγελίες. Τρία, κοιτάξτε πόσο σκουπίδια πρέπει να πετάξω. Και σαλόνι έχω ρε μαλάκα, τι άλλο θες. Συγγνώμη γιατί και τηλεόραση και εδώ έτσι ήταν μέσα στο σπίτι ρε φίλε αυτά. Τι θες να κάνω εγώ. Να, εδώ, πάμε εδώ. Άλλο, μπαλκόνι ωραίο, να το καφεντάκι μου έχω πει εδώ, βλέπεις. Δεν είναι και τόσο άσχημο, αυτά τα δύο τζάμια και αυτό το από την πλάι, είναι δικό μου, κατάλαβες. Δεν είναι και τόσο άσχημο που λες εσύ ρε φίλε. Κοίτα εδώ, εδώ βλέπεις αλλού, βλέπω και μπροστά και πίσω. Κοίτα, κοίτα εκεί, τρανταφύλλα ρε φίλε. Τα βλέπεις. Κοίτα, κάτσε. Κοίτα εκεί, τρανταφύλλα. Τα βλέπεις, κοίτα. Δεν είναι τόσο άσχημο νομίζω εγώ. Δεν περνάνε, δεν είναι σπίτι που περνάνε αυτοκίνητα από κάτω. Είναι ήσυχο, βλέπεις. Εδώ μπαλκονάκι ωραίο. Έχω καρέκλα, πίνω τσιγαράκι μου. Να, τασάκι. Εδώ έλεγε αυτή που πέταξα το τσιγάρο μισό κάτω. Και εγώ έχω τασάκι, το βλέπετε εδώ. Να, κατάλαβες ρε φιλαράκι μου. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Κατάλαβες. Έλα να τα πούμε αλήθεια τώρα, να μην κάνουμε τις μαλακίες. Κοίτα πόσο σκουπίδια, γάμισε τα. Να, μία, κουζίνα εδώ. Εδώ έχουμε σαλόνι. Εδώ. Και εδώ άλλο ντομάτιο, και εδώ άλλο ντομάτιο. Και εδώ. Τι άλλο θες δε μαλακά, τι άλλο θες, φυλάκια.